Συνάδελφοι από την Επιτροπή Αγώναν Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών, χαιρετίζουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση που θεωρούμε ότι είναι μία απάντηση στην αφωνία και την ακινησία που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω κορονοϊού, όπως και τα παπαγαλάκια της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε να πούμε ότι συμφωνούμε με τα αιτήματα και το σκεπτικό, όπως αναφέρεται και στην κοινή ανακοίνωσή μας. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι από το 2010 όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν την είσοδο της τεχνολογίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης στις πλάτες των λογιστών. Επέρονται ότι μειώνουν τη γραφειοκρατία χωρίς να αναφέρονται ότι αυτό περνάει μέσα από ατέλειωτες περισσότερες ώρες εργασίας τόσο από τους ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές όσο και από τους μισθωτούς. Πουθενά δεν αναφέρουν ότι αυτό σημαίνει κόστος ακόμα και για τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένας εργαζόμενος που απολύεται για να γραφτεί πλέον στον ΟΑΕΔ θα πρέπει να το κάνει μόνο ψηφιακά. Εκατοντάδες εργαζόμενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα μόνοι τους να το κάνουν αναγκάζονται να πηγαίνουν στους λογιστές και να πληρώνουν για να γραφτούν στις καταστάσεις ανέργων ή στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτή είναι η τεχνολογική πλευρά μιας τεχνολογικής εξέλιξης που περηφανεύεται η κυβέρνηση αλλά δεν την αναφέρει. Θέλουμε να πούμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός με βάση την τεχνολογία της γραφειοκρατίας του κράτους πέφτει στις πλάτες των λογιστών και στο ήδη επιβαρημένο ωράριο εργασίας τους προστίθονται ατέλειωτες ακόμα ώρες εργασίας. Εκτός των αιτημάτων που ζητάμε όλοι από τα επιστημονικά επαγγέλματα, οι λογιστές θέλουμε να τονίσουμε δύο αιτήματα που βάζουμε και θεωρούμε ότι είναι άκρως απαραίτητα σήμερα. Το πρώτο είναι η καθιέρωση της ασθένειας των λογιστών, κάτι που απαγορεύεται σήμερα. Λογιστής, ακόμα και αν είναι βαριά άρρωστος, θα πρέπει να βγάλει έγκαιρα και μέσα στην ημερομηνία τις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Δεν δικαιούται να είναι άρρωστος και κινδυνεύει με τεράστια πρόστιμα. Το δεύτερο, ζητάμε την καθιέρωση ετήσιας άδειας των λογιστών, διότι λόγω της φύσης του επαγγέλματος δεν υπάρχει χρόνος πλέον κανένα μήνα, καμιά περίοδο για να έχουμε άδεια. Χαιρετίζουμε τελειώνοντας αυτή τη συγκέντρωση και ευελπιστούμε με την προσπάθεια όλων μας η επόμενη να είναι πολλαπλάσιος ο κόσμος. Γεια χαρά!